Καλησπέρα σας, κυρία Στρατηγάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είστε και σε μετακίνηση και σας ακούμε θαυμάσια βέβαια. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Με αφορμή δύο ημερίδες, η σημερινή ήταν στα Χανιά και αύριο εδώ στο Ηράκλειο, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων από την Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ, φίλες και φίλοι, με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Κυρία Στρατηγάκη, θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε μια πολύ, δεν ξέρω, ίσως ακουστεί και αφελής ερώτηση, το σωτήριο έτος 2023, στον 21ο αιώνα μιλάμε ακόμα για συμμετοχή των γυναικών στις λήψεις των αποφάσεων, σε θέσεις ευθύνης. Μάλιστα. Πράγματι, δυστυχώς ακόμα το 23 τα ποσοστά των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ακόμα χαμηλότερα. Και νομίζω ότι χρειάζονται τέτοιες ημερίδες που θα κάνουμε αύριο στο Ηράκλειο, όπως είπατε, για να ευαισθητοποιηθούν κυρίως οι γυναίκες πολιτικοί που έχουν διάθεση να κατέβουν στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε χρειάζονται αυτές οι εταιρείες. Στη συμμετοχή εννοείται σε θέσεις που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση, τελευταία ή γενικότερα είμαστε τελευταίοι? Σε όλα τα ζητήματα ισότητας είμαστε τελευταίοι. Και γενικότερα οι δείκτες για την ισότητα, είτε είναι στην αγορά εργασίας, είτε είναι ακόμα και τα περιστατικά βίας, που έχουμε πολύ περισσότερα στην Ελλάδα, όλα αυτά έχουν άμεση σχέση και με τις γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων. Δηλαδή, γενικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι η θέση των γυναικών στην Ελλάδα έχει πολύ δρόμο ακόμα για να κατακτήσουμε την ισότητα, τουλάχιστον ως προς το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε να μας πείτε, ίσως αν έχετε πρόχειρο βέβαια, κάποιο ποσοστό για να καταλάβουμε έτσι και την... Ναι, έχουμε μόνο περίπου το μισό από ό,τι θα έπρεπε να έχουμε, δηλαδή το 100%, έχουμε 58%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι γύρω στα 68%, με άριστα το 100, αλλά το κακό είναι ότι μας έχουν ξεπεράσει πολλές χώρες, ακόμα και οι πρώην οι σοσιαλιστικές χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία και τα λοιπά, Σλοβακία, Σλοβενία, που ξεκινήσανε και αυτές από πάρα πολύ χαμηλά όταν μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάω για τη σύγκρισή μας με τις πρώτες που είναι οι σκανδιναβικές, που είναι η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία. Τα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων και η Γαλλία είναι πάρα πολύ ψηλά, γιατί υπάρχει εκεί ένας νόμος που λέει ότι πρέπει να έχουν 50% γυναίκες σε όλα τα ψηφοδέλτια, και έτσι έχουν αυξήσει πάρα πολύ το ποσοστό. Στην Ελλάδα έχουμε κάποιες ποσοστώσεις, αλλά δεν λειτουργούν τόσο πολύ, οπότε είμαστε... Ναι. Είναι και ένα θέμα κουλτούρας, δηλαδή σίγουρα υπάρχουν, κυρία Στρατηγάκη, γυναίκες οι οποίες θέλουν να κατέβουν και στο δημόσιο, στον πολιτικό στίβο, παλεύουν και μέσα, αν είναι παραδείγματος χάρη σε μια εταιρεία, σε μια εργασία, να αναδειχθούν βάσει των προσόντων τους. Δεν σας ακούω καλά, αν θέλετε λίγο πιο δυνατά. Ναι. Με ακούτε τώρα? Ναι, ναι. Ωραία. Έλεγα καλύτερα. Ότι σίγουρα υπάρχουν πολλές γυναίκες που θέλουν να δοκιμαστούν στον πολιτικό στίβο ή μέσα σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο να μπορέσουν να αναρριχηθούν σε υψηλότερες θέσεις. Ίσως υπάρχει όμως αυτή η κουλτούρα, δηλαδή από παλιά που δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή ο άνδρας είναι ο δυναμικότερος, είναι ο καλύτερος. Αυτό το βλέπουμε και στα ποσοστά της Ελληνίδας Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως. Που έχει χαμηλό ποσοστό αποδοχής. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι
ο ορισμός της κυρίας Σακελαροπούλου ήταν μια πάρα πολύ θετική κίνηση και συμβάλλει στο να αλλάξει η αντίληψή μας και η νοοτροπία μας για το ποιος μπορεί να πάρει την ανώτατη αυτή πολιτιακή θέση. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό. Τώρα, εάν τα ποσοστά και η αποδοχή δεν είναι υπρέπουσα, νομίζω ότι και αυτό ναι, δεν είναι το γεγονός... Ναι, είναι και άλλοι παράγοντες, αλλά... Ναι, έχει σχέση και με την κουλτούρα που λέτε, ναι. Ότι δεν είναι εύκολο να αποδεχτούμε ότι μια γυναίκα μπορεί να αναλάβει ένα τόσο πολύ σημαντικό ρόλο του πρώτου πολίτη, ας πούμε, στη χώρα. Ναι. Όμως όλα αυτά που λέτε, έχετε απόλυτα δίκιο, η νοοτροπία και η κουλτούρα μας στην Ελλάδα δεν βοηθάει. Ίσα-ίσα είναι ένας αρνητικός παράγοντας για να έχουμε αυτές τις διαφορές και τις καθυστερήσεις στην ισότητα, γιατί έχουμε έντονες πατριαρχικές καταβολές, έχουμε σεξιστικές αντιδράσεις από πλευράς των ανδρών και πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τις γυναίκες στην πολιτική και φυσικά σε αυτό οφείλεται, δεν ψηφίζουν πιθανότατα οι γυναίκες. Υπάρχουν όλα αυτά που λέτε και είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα αποτελέσματα που έχουμε. Ναι. Επειδή εσείς σήμερα στην ημερίδα στα Χανιά συμμετείχατε σε μια ενότητα που λέγεται η Ευρωπαϊκή Οπτική του Φύλου. Τα πράγματα και με την εμπειρία σας πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε και το νέο σας βιβλίο. Σωστά. Κυρία Στρατηγάκη, Πολιτικές Ισότητας των Φύλων, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με... Σας ευχαριστώ πολύ που το αναφέρετε. Πράγματι είναι ένα βιβλίο που εντάξει εκδόθηκε με μεγάλο κόπο, αλλά και χαίρομαι που το αναφέρετε. Πράγματι αυτό που διερευνά το και το βιβλίο είναι ακριβώς η απάντηση στην ερώτησή σας. Έχουμε πολλές θετικές επιρροές και από τον ΟΗΕ ως προς την ισότητα των φύλων, γιατί στον ΟΗΕ, επειδή ο ΟΗΕ αφορά, μάλλον αναφέρεται σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου οι ανισότητες είναι ακόμα μεγαλύτερες σε πολλές χώρες από ό,τι είναι στην Ελλάδα, και έχει κάποιες διακηρύξεις και πολιτικές τις οποίες προτείνει στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Οπότε έχουμε πολλές θετικές από εκεί συνεισφορές, αλλά τις πιο θετικές από όλες τις έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 30 χρόνια, έχει πολιτικές για να αυξηθούν οι γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων και έχει καταφέρει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 44% γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης 44% γυναίκες. Δηλαδή έχουν καταφέρει σχεδόν ισόρροπη συμμετοχή. Γιατί? Διότι έχουν αρχίσει πολιτικές εδώ και 30 χρόνια και, και έχουν αποδώσει. Τώρα, στην Ελλάδα δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν περνάνε πιο πολύ εύκολα και αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε το 20%, δηλαδή το λιγότερο και από το μισό, με πολλές δυσκολίες. Όμως οφείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο τις πολιτικές και τις θέσεις, γιατί πρέπει να έχουμε γυναίκες, πρέπει να έχουμε για λόγους δημοκρατίας, για λόγους οικονομικούς, για λόγους κοινωνικούς, όλα αυτά τα επιχειρήματα. Οφείλουμε επίσης και χρηματοδοτήσεις πολλές για τις πολιτικές για την ισότητα στην Ελλάδα, που δεν θα μπορούσε... Αν δεν υπήρχαν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, θα είμαστε ακόμα σε χειρότερη κατάσταση, διότι η ελληνική κοινωνία, μάλλον οι ελληνικές κυβερνήσεις, δεν έχουν διαθέσει χρήματα για να κάνουν τις πολιτικές για τις γυναίκες. Οπότε, πραγματικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει παίξει πολύ θετικό ρόλο και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια πολιτική βούληση εδώ, ντόπια, μέσα στη χώρα μας, για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Ό,τι έρχεται, δηλαδή έρχεται απ' έξω, αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, έρχεται απ' έξω, ειδικά αυτό που λέμε τώρα για τις γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων. Όπως επίσης και για την ισότητα στην αγορά εργασίας, επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει πολλά προγράμματα και έχει επιδοτήσει την απασχόληση των γυναικών.
Από την Ελλάδα είχαμε πολλές θετικές αλλαγές δεκαετία του 80 με το οικογενειακό δίκαιο, με τους νόμους στο βιασμό για τις αυλώσεις. Αυτά δεν ήρθαν απ' έξω. Στην Ελλάδα ήρθαν από το γυναικείο κίνημα της μεταπολίτευσης και πρέπει να το πούμε και αυτό. Αλλά οι πολιτικές για τα κέντρα αποφάσεων, για την αγορά εργασίας, είναι κυρίως χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας... Και το άλλο, ότι τα συμβουλευτικά κέντρα, των Δήμων για, για τις κακοποιημένες γυναίκες, οι ξενώνες των Δήμων επίσης για τις κακοποιημένες γυναίκες που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και η γραμμή SOS, η 15900 που είναι για την κακοποίηση, είναι και αυτές με, με κοινοτικά κονδύλια. Αχα. Η Ελλάδα δεν έχει ξοδέψει δυστυχώς τίποτα σε αυτό. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες σοβαρές ιδιωτικές πρωτοβουλίες συνδέσμων και άλλων φορέων, συλλόγων, κυρία Στρατηγάκη, που κάνουν μια πολύ μου δίνετε τώρα αφορμή μιας και το λέτε αυτό, που δίνουν μια πολύ σοβαρή μάχη χωρίς χρηματοδότηση. Ακριβώς. Δεν υπάρχει το κράτος. Μιλάμε τώρα για σοβαρές προσπάθειες, γιατί ξέρετε πια όταν δυστυχώς πια όταν λέμε ΜΚΟ ή το μυαλό μας πάει πάντα στο κακό πλέον και σε άλλες, κάνουμε άλλες δεύτερες σκέψεις με αφορμή διάφορα. Όχι. Ναι. Έχετε απόλυτα δίκιο, οι γυναικείες οργανώσεις και οι φεμινιστικές οργανώσεις μετά τη μεταπολίτευση έπαιξαν πάρα πολύ θετικό ρόλο πιέζοντας και πολλές από αυτές κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Απλούστατα πράγματι σκοντάφτουν σε αυτό που λέτε, στην έλλειψη χρηματοδότησης, γιατί οι πολιτικές, το να φτιάξεις δομές για τα θύματα της, της ενδοοικογενειακής βίας ή το να... κάνεις ευαισθητοποίηση του κοινού για, το να για να ψηφίζουν περισσότερες γυναίκες, τις καμπάνιες ευαισθητοποίησης, την ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν θέση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά χρειάζονται και υποστήριξη οικονομική. Οι γυναικείες οργανώσεις και οι φεμινιστικές οργανώσεις είναι πολύ δραστήριες. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε και μία ενίσχυση. Ναι, να, ότι υπάρχουν και αυτές. Έχουμε λοιπόν πολλά ζητήματα μπροστά μας ακόμα ανοιχτά σε σχέση με, με τη γυναίκα. Γενικότερα τη θέση της, όλη αυτή τη θεώρηση που υπάρχει. Γίνονται βήματα, αλλά δυστυχώς θα χρειαστούμε αρκετά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Στρατηγάκη, για ακριβώς να φτάσουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ακριβώς, και η Ευρώπη για να φτάσει την ισότητα, την απόλυτη ισότητα στο σύνολό της θα χρειαστεί τουλάχιστον 60 χρόνια όπως έχει μετρηθεί. Για την Ελλάδα χρειάζεται, όπως είπαμε, πολύ, ακριβώς περισσότερα, τα διπλά. Και το θέμα είναι επίσης να μην έχουμε καλά να προοδεύουμε, αλλά καμιά φορά υπάρχουν και κίνδυνοι οπισθοχώρησης. Mm-hmm. Και αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα, αν υπάρχουν κίνδυνοι οπισθοχώρησης, όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν... υπάρχει μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας, η βία αυξήθηκε, η έφυλη βία αυξήθηκε με την πανδημία. Γενικά το πρόβλημα είναι ότι όχι, τουλάχιστον να μην έχουμε τις οπισθοχωρήσεις όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου βλέπουμε πραγματικά ακόμα και να τίθεται σε αφισβήτηση η άμβλωση, όπως στην Πολωνία για παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες δυνάμεις δυστυχώς, και έτσι οι προσπάθειες πρέπει να υπερδιπλασιαστούν για να μην, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κλείσιμο της ψαλίδας σε όλα τα μεγέθη, είτε είναι οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε κέντρα αποφάσεων, είτε μισθοί, γιατί έχουμε και διαφορές και στους μισθούς και στα επαγγέλματα, διαφορετικά, γυναικεία, ανδρικά και όλα αυτά, τα οποία σιγά σιγά ελπίζουμε να προχωρήσουν. Χρειάζεται επαγρύπνηση και χρειάζεται και συστηματική δουλειά και χρήματα φυσικά για να προωθηθούν αυτές οι πολιτικές. Δεν εγκαταλείπουμε βέβαια. Εννοείται δεν εγκαταλείπουμε. Φυσικά εδώ και εδώ μπαίνουν καινούργια ζητήματα. Θα εγκαταλείψουμε δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι δικές μας οι γενιές της μεταπολίτευσης που λέμε νομίζω ότι κρατάνε τουλάχιστον ψηλά το... Το λάβαρο της ισότητας των φύλων και της ισοτιμίας και ισορροπίας. Κάθε γενιά θα είναι πιο ισορροπημένη, αυτό θα θέλαμε. Σίγουρα, μια βελτίωση γίνεται. Ευχής έργο θα ήταν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε και εμείς που αφιερώνετε χρόνο για αυτό το θέμα. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Και ειδικά στην Κρήτη που είπαμε, σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, είναι λίγο πιο προβληματικά τα πράγματα, ναι, μπορώ να πω, βασιζόμενοι στα στατιστικά φυσικά. Ναι, ακόμα πιο κάτω είμαστε εμείς, ε? Ακριβώς. Στη θέση της γυναίκας. Οπότε χρειάζεται, μάλιστα, να αφιερώσετε και εσείς χρόνο και ενέργεια, μάλιστα, στην ευαισθητοποίηση του, και των γυναικών και των ανδρών. Mm-hmm. Γιατί η ισότητα δεν είναι μόνο, ακριβώς, για τις γυναίκες, είναι και για τους άντρες. Δύο. Βελτιώνουν και των ανδρών τις ζωές. Όταν υπάρχει ισοτιμία μέσα στην οικογένεια και όταν υπάρχει σεβασμός και ισορροπία σε όλα τα επίπεδα. Οπότε θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε, να είστε καλά, Στρατηγάκη, αύριο 9.30 ώρα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε.